Σήμερα θα μιλήσουμε για την αποταμίευση και συγκεκριμένα για την αποταμίευση μετά τα 30 και κατά πόσο έχει νόημα να ξεκινήσουμε αποταμίευση αν έχουμε περάσει τα 30, αν είμαστε 40 και κτλ. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο το δικτυακό marketing. Και αυτό που κάνω, βοηθάω επαγγελματίες, coaches και άτομα που ασχολούνται με τις πωλήσεις και το δικτυακό marketing να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία τους online και offline με απλό τρόπο. Οπότε το ερώτημα είναι: αξίζει να ξεκινήσει αποταμίευση μετά τα 30 ή μετά τα 40. Για να είμαι ειλικρινή, αυτή είναι μια ερώτηση που έχω κάνει στον εαυτό μου πολλέ φορέ τα τελευταία 44 χρόνια. Και όταν ήμουν 22-23 χρονών, ήταν η πρώτη φορά που άκουσα για την αποταμίευση από ένα φίλο μου σε ένα meeting που είχα πάει στη Χαλκιδική. Και με ένα φίλο και συνεργάτη που μιλούσα τότε. Και μου μίλησε για την ιδέα τη αποταμίευση. Ακόμα θυμάμαι τη συζήτηση, παρότι έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια. Είχα ξεκινήσει να κάνω κάποια πράγματα. Έβαζα κάποια χρήματα στην άκρη, αλλά όχι με συνέπεια. Οπότε, όταν είχα φτάσει στα 30 κάποια στιγμή, η αποταμίευση είχε μπει λίγο στην άκρη. Δεν ήταν πλέον στο μπροστινό μέρος του μυαλού μου. Το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, αλλά δεν ήταν κάτι που το έκανα με συνέπεια. Είχα τότε υποχρεώσεις όπως οικογένεια, δουλειές, τρεχάματα, διάφορες αθλητισμό, διάφορες άλλες δραστηριότητες και δεν σκεφτόμουν τόσο πολύ έντονα την αποταμίευση. Ήξερα ότι είναι σημαντικό να το κάνω, αλλά απλώς ήταν κάτι που δεν έκανα. Οπότε στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε γιατί είναι σημαντικό να αποταμιεύουμε, ποιος είναι ο τρόπος σκέψης πίσω από την αποταμίευση και στο τέλος του μαθήματος θα μοιραστώ μαζί σου τρεις ιδέες, τρία πράγματα που κάνω και που διδάσκω και στα παιδιά μου σχετικά με την αποταμίευση, απλά πρακτικά πράγματα. Όταν πέρασα τα 30 και ειδικά όταν είχα ήδη γίνει πατέρας και ενός δεύτερου παιδιού, άρχισα να σκέφτομαι πολύ πιο σοβαρά και έντονα την αποταμίευση. Αλλά σκεφτόμουν μήπως έπρεπε να είχα ξεκινήσει πιο νωρίς. Αλλά ξέρεις κάτι, αυτή η σκέψη του ότι μήπως έπρεπε να είχα ξεκινήσει τότε και μήπως τώρα είναι αργά, ήταν η ίδια σκέψη που με έκανε να σταματήσω, με εμπόδιζε το να ξεκινήσω ξανά την αποταμίευση. Σκεφτόμουν ότι ξέρεις κάτι, πλέον δεν έχει νόημα να το κάνω, έχει περάσει, έχω χάσει το τρένο και ξέρω ότι πολλοί σκέφτονται έτσι. Η σκέψη του πού θα μπορούσα να είχα φτάσει μέχρι τώρα αν είχα ξεκινήσει νωρίτερα, ήταν η ίδια σκέψη που με έκανε να σταματήσω. Με έκανε να μην ξεκινήσω. Αυτό που με έκανε όμως να αλλάξω σκέψη ήταν όταν άκουσα ιστορίες άλλων ανθρώπων που βρίσκονται στην ίδια θέση και πιο συγκεκριμένα όταν άρχισα να διαβάζω βιβλία. Ένα βιβλίο που διάβασα και με βοήθησε πολύ στο να κατανοήσω καλύτερα την ιδέα της αποταμίευσης και τη σημασία του ήταν το βιβλίο «Ο πλουσιότερος άνθρωπος Βαβυλώνας» του George Clason. Κατάλαβα ότι δεν έχει σημασία πότε ξεκινάς, αλλά το να ξεκινάς. Μπορείς να ξεκινήσεις στα 30 σου, στα 40 σου, στα 50 σου, δεν έχει σημασία. Το σημαντικό είναι να αρχίσεις να χτίζεις τη συνήθεια της αποταμίευσης. Και η αποταμίευση είναι μια συνήθεια. Οπότε αποφάσισα να ξεκινήσω. Και θυμάμαι την πρώτη φορά που έβαλα ένα μικρό ποσό στον αποταμιευτικό μου λογαριασμό. Ένιωθα λίγο περίεργα γιατί ήταν ένα πολύ μικρό ποσό και λέω τι διαφορά θα κάνει τώρα αυτό το μικρό ποσό. Αλλά ξέρεις τι, δεν έχει σημασία γιατί δεν έχει σημασία το ποσό αλλά η κίνηση, αλλά η συνήθεια. Και αυτό για μένα ήταν τεράστιο βήμα. Στην αρχή ήταν δύσκολο γιατί πάντα υπήρχαν πράγματα για να πληρώσεις. Πάντα υπήρχαν πράγματα στα οποία θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις τα χρήματα αυτά. Στο βιβλίο λοιπόν έλεγε να βάζεις στην άκρη το 10% όσων κερδίζεις. Το θέμα όμως είναι ότι όταν ξοδεύεις το 110% από αυτά που κερδίζεις, πώς θα βάλεις το 10% στην άκρη. Οπότε περιόρισα λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, αύξησα και λίγο το εισόδημά μου και άρχισα να βάζω ένα μικρό ποσό στην άκρη. Άρχισα να βάζω στην αρχή ένα 5%. Και σιγά σιγά σταδιακά, αφού έκτισα την πειθαρχία και συνήθισα στο ελάχιστα μειωμένο εισόδημα και στον διαφορετικό τρόπο ζωής, κατάφερα να φτάσω στο 10%. Το 5% ήταν λίγα. Αλλά ήταν και πολλά. Ήταν λίγα από την άποψη τι διαφορά θα κάνει αυτό το μικρό ποσοστό, αυτό το μικρό ποσό, αλλά ήταν και πολλά γιατί το ένιωσα στο εισόδημά μου. Και κάπου εκεί ένας από τους μέντορές μου μίλησε για την ιδέα του ανατοκισμού, το λεγόμενο compound interest. Αν δεν έχεις ξανακούσει για την ιδέα του ανατοκισμού, είναι πολύ απλή. Τα χρήματά σου αυξάνονται με το χρόνο όχι μόνο από τις ίδιες καταθέσεις, αλλά και από τους στόχους που κερδίζουν αυτές οι καταθέσεις. Και αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι ακόμα και μικρά ποσά με το χρόνο μαζεύονται και γίνονται σημαντικά. Ήταν το πρώτο μάθημα που έμαθα. Η υπομονή και οι μικρές νίκες. Δεν ήταν όμως πάντα εύκολο. Στη ζωή πάντα θα βρεθεί κάτι που θα χρειάζεται χρήματα. Έκτακτα έξοδα, μια βλάβη στο αυτοκίνητο, κάτι το οποίο νιώθεις ότι χρειάζεσαι να αγοράσεις. Να σου πω την αλήθεια, από τότε που ξεκίνησα σοβαρά να κάνω αποταμίευση, υπήρξαν πολλές φορές που σκέφτηκα να τα παρατήσω. Αλλά αυτό που έμαθα είναι ότι δεν ήταν η τελειότητα που μετράει, αλλά η συνήθεια, η συνέπεια. Αρχίζεις να βάζεις κάτι στην άκρη,
ακόμα και αν νιώθεις ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Και για μένα, εκείνο το ποσό που έβαζα στην άκρη έγινε ένα ποσό που δεν θα μπορούσα με τίποτα να το πειράξω. Τώρα, πριν μοιραστώ μαζί σου τις τρεις απλές ιδέες που ακολουθώ για την αποταμίευση, θέλω να σου μιλήσω για το 7 Day Habits Challenge. Η αποταμίευση είναι μια συνήθεια. Και για να αποκτήσεις μια συνήθεια, οι αρχές είναι περίπου ίδιες. Είτε μιλάμε για τη συνήθεια της αποταμίευσης, είτε για την συνήθεια του να πίνεις περισσότερο νερό, της καθημερινής άσκησης ή οτιδήποτε άλλο. Αν λοιπόν θέλεις να μάθεις πώς να χτίζεις νέες συνήθειες, τότε θα σου πρότεινα να μπεις στο 7 Day Habits Challenge, την 7ήμερη πρόκληση για νέες συνήθειες. Μπες στο GreekCoach.gr/habits, βάλ τα στοιχεία σου και θα λαμβάνεις ένα email από εμένα κάθε μέρα για 7 ημέρες, τα οποία email θα σε βοηθήσουν να αναπτύξεις νέες συνήθειες. Μπες στο GreekCoach.gr/habits. Τώρα θα ήθελα να σου δώσω τρεις απλές ιδέες που ακολουθώ για να αποταμιεύω χρήματα. Παρότι είναι αρκετά απλές ιδέες, δεν θέλω να τις παραβλέψεις γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρές. Γενικά θέλω τα βήματα που ακολουθώ να είναι απλά. Θέλω απλές ιδέες, απλά βήματα, γιατί αλλιώς χαώνομαι και δεν κάνω τίποτα τελικά. Οπότε, όπως βοηθούν εμένα αυτές οι τρεις απλές ιδέες να έχω ένα μπούσουλα για το τι να κάνω με τα χρήματά μου όταν έρχονται, έτσι πιστεύω ότι μπορούν να βοηθήσουν και σένα. Πρώτον, αποταμιεύω το 10% του εισοδήματός μου. Αν δεν μπορείς να ξεκινήσεις με 10%, ξεκίνα με 5% ή έστω με 1% και αύξησε το σταδιακά καθώς προσαρμόζεις τον τρόπο ζωής σου. Δεύτερον, αποταμιεύω το 50% των δώρων που λαμβάνω με τη μορφή χρημάτων. Μεθαύριο έχω γενέθλια. Μπορεί να πάρω κάποια χρήματα από τη γιαγιά μου, από τους γονείς μου. Okay. Το 50% των δώρων που παίρνω με χρηματική μορφή θα μπει στην αποταμίευση. Ή αν πάρω μια επιστροφή φόρου ή κάτι τέτοιο, μπορεί και το 100% κάποιες φορές. Αν δεν χρειάζομαι να αγοράσω κάτι, μπορεί να μπει το 100% στην άκρη. Και τρίτον, αποταμιεύω το 50% από οποιαδήποτε αύξηση έχω στο εισόδημά μου. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή κερδίζω 1000 ευρώ το μήνα, ωραία, και πάρω μια αύξηση 100 ευρώ και φτάσω στα 1100 ευρώ, τότε θα βάζω στην άκρη το 10% από τα 1000 ευρώ και από τα έξτρα 100 ευρώ θα βάζω το 50%. Οπότε θα βάζω 100 ευρώ από τα 1000 και 50 ευρώ έξτρα. Οπότε έτσι αυξάνω τον τρόπο ζωής μου κατά 50 ευρώ κάθε μήνα και έχω και στην αποταμίευσή μου 50 ευρώ έξτρα κάθε μήνα. Αυτά όλα τα είχα αναλύσει και λίγο περισσότερο σε ένα βίντεο που έκανα αρκετά παλιότερα, το οποίο μπορείς να δεις κάπου εδώ λογικά, στο οποίο μοιράζομαι τρεις ιδέες για την αποταμίευση. Είναι αυτές οι τρεις ιδέες, τις οποίες τις αναλύω περισσότερο σε βάθος. Αν με ρωτούσα στα 30 μου, θα σου έλεγα ότι νιώθω ότι έχω αργήσει να ξεκινήσω. Τώρα στα 44 μου και κοιτώντας πίσω, ξέρω ότι το σημαντικό ήταν ότι ξεκίνησα και ότι συνέχισα. Η αποταμίευση δεν αφορά μόνο το μέλλον. Αφορά και το τώρα, αφορά και το παρόν. Όταν ξέρεις ότι χτίζεις ένα οικονομικό μαξιλάρι, νιώθεις καλύτερα, νιώθεις περισσότερη ασφάλεια, νιώθεις ότι έχεις τον έλεγχο και αυτό είναι κάτι ανεκτίμητο. Αν μπορούσα να δώσω μία συμβουλή από την εμπειρία μου, αυτή θα ήταν η εξής. Ξεκίνα με ό,τι μπορείς, ακόμα και αν είναι λίγο. Μη σκέφτεσαι ότι είναι αργά, μη σκέφτεσαι ότι το ποσό μπορεί να είναι μικρό. Το σημαντικό είναι να αρχίσεις να χτίζεις τη συνήθεια. Σιγά σιγά τα πράγματα θα βελτιωθούν. Αυτό που έχει σημασία είναι η δράση, είναι το να ξεκινήσεις. Και αν το κατάφερα εγώ που ξεκίνησα στα 30 μου και πλέον, τότε μπορείς να το κάνεις και εσύ. Θα σου πρότεινα να διαβάσεις δύο βιβλία σχετικά με την αποταμίευση και γενικά με τη διαχείριση των χρημάτων. Το ένα είναι Ο Πλουσιότερος Άνθρωπος της Βαβυλώνας του George Clason και το δεύτερο είναι το βιβλίο The Psychology of Money, Η Ψυχολογία του Χρήματος. Δεν ξέρω αν υπάρχει στα ελληνικά. Εγώ το διάβασα πριν από μερικούς μήνες στα αγγλικά και με βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβω πώς ακριβώς λειτουργεί το θέμα του χρήματος και να έχω την κατάλληλη νοοτροπία όσον αφορά τη διαχείριση των χρημάτων μου. Σίγουρα το πότε ξεκινάς έχει σημασία. Αλλά μην επιτρέψεις το γεγονός ότι δεν ξεκίνησες νωρίτερα να σε αποτρέψει από το να ξεκινήσεις τώρα. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι το να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Δεν υπάρχει λάθος στιγμή να αρχίσεις να αποταμιεύεις. Ξεκίνα σήμερα, κάνε την πρώτη κίνηση και δες τη ζωή σου να αρχίζει να αλλάζει. Αν θέλεις να μάθεις πώς μπορεί να ξεκινήσεις να χτίζεις συνήθειες και τη συνήθεια της αποταμίευσης, τότε θα σου πρότεινα να μπεις στο 7 Day Habits Challenge ή ζήτα να κάνουμε προσωπικό coaching για να σε βοηθήσω προσωπικά. Για το 7 Day Habits Challenge μπες στο GreekCoach.gr/habits. Για περισσότερα βίντεο σχετικά με την διαχείριση των οικονομικών σου ή με το πώς να αποπληρώσεις τα χρέη σου, δες αυτό το playlist. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου, κάνε ένα like και άφησε ένα σχόλιο κάτω το βίντεο για το ποια από τις τρεις αυτές ιδέες θα αρχίσεις να εφαρμόζεις άμεσα.